Πάμε στο Μανώλη Κωστίδη, πάμε στην Κωνσταντινούπολη, να δούμε πώς ακριβώς σήμερα, δεν ξέρω αν έχεις, Μανώλη, προλάβει να πάρεις εφημερίδες, τι ακριβώς λένε για τη συνάντηση που είχαμε με τον Γερμανό Υπουργό Εξωτερικών. Και περιέγραψε μας την επικαιρότητα. Συνεχίζει τις προκλήσεις. Μανώλη, καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα σας. Τα πράγματα είναι δύσκολα, διότι δεν φαίνεται να έχει αποτέλεσμα η προσπάθεια διαμεσολάβησης του Υπουργού Εξωτερικών της Γερμανίας Χάικο Μας. Καθώς μετά τη συνάντηση με τον Μητσαβούσογλου, οι δηλώσεις του Υπουργού Εξωτερικών της Τουρκίας έδειξαν πως η Άγκυρα δεν αποδέχεται τον άμεσο διάλογο και θέτει συγκεκριμένους όρους. Και μάλιστα ο Τσαβούσογλου, έχοντας δίπλα του τον Μας, επιτέθηκε εναντίον της Ελλάδας και δήλωσε πως αν αυτή τη φορά η Ελλάδα κάνει λάθος βήμα, δεν θα έχουμε ατύχημα, αλλά η Τουρκία θα κάνει αυτό που πρέπει. Βεβαίως, είδαμε τον Γερμανό Υπουργό Εξωτερικών που να μην απαντάει σε αυτές τις δηλώσεις. Δήλωσε πως η Αθήνα και η Άγκυρα επιθυμούν διάλογο δίχως προϋποθέσεις και πως κανένας δεν θέλει στρατιωτική λύση. Όμως, ουσιαστικά είπε: δεν πρέπει να ξεγελιόμαστε. Η κατάσταση είναι δύσκολη. Θα θέσουμε τους όρους και τους πολιτικούς όρους της προσπάθειας εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή, ουσιαστικά μας είπε ο Μάζ ότι η προσπάθεια αυτή έχει αποτύχει. Πάμε να δούμε τι θα κάνουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι. Πάντως ο Τσαβούσογλου χτες, και αυτό έχει νομίζω μεγάλη σημασία για τις επόμενες ημέρες, είπε ότι, και αυτό δεν προβλήθηκε πολύ, πως το Roots Race θα συνεχίσει να κάνει έρευνες στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και συγκεκριμένα είπε από το νοτιότερο σημείο προς το βορρά και σε περιοχές που θα καθορίσουμε θα κηρύξουμε ναύτεξ και θα συνεχίσουμε τις σεισμικές έρευνες. Άρα πιο κοντά, να το πούμε στους φίλους τηλεθεατές, σε Κάρπαθο, Κρήτη και Ρόδο. Έτσι, αυτό να ξέρετε, από το νοτιότερο σύμπρο στο βορρά. Και εγώ αυτό καταλαβαίνω. Και Μανώλη, την Παρασκευή δεν λήγει και ο διαγωνισμός που αφορά την τουρκική εταιρεία πετρελαίου. Και προχωράμε ακριβώς πιο πέρα. Σήμερα παρακολουθούν με μεγάλη προσοχή την κύρωση της συμφωνίας Ελλάδος-Αιγύπτου για τον καθορισμό θαλάσσιων περιοχών ευθύνης. Ναι. Και εκεί θα υπάρχουν αντιδράσεις σε αυτό που είπατε ακριβώς τώρα, δηλαδή να δούμε ποιες θα είναι οι αντιδράσεις. Και νομίζω θα είναι πολύ δύσκολες οι μέρες αυτές από άποψη πολιτικής. Εγώ θέλω να μένω πάντα στην πολιτική. Έτσι. Και βεβαίως έχουμε και την ενδεχόμενο δηλώσεων για κυρώσεις εναντίον της Τουρκίας. Δηλαδή αυτά σαφώς θα προκαλέσουν αντιδράσεις από την Τουρκία. Είδαμε έναν Τσαβούσογλου εκνευρισμένο να μιλάει με πολύ έντονο ύφος και ο Χάικο Μας να μιλάει για διπλωματία, για προσπάθεια διπλωματίας. Δηλαδή είχαμε δύο διαφορετικούς ανθρώπους. Και ανέφερε, Μανώλη, ότι οι σχέσεις Ευρώπης-Τουρκίας βρίσκονται σε ένα κρίσιμο σημείο, κύριος Μας. Ακριβώς. Βέβαια, στο οποίο ο Τσαβούσογλου είπε ότι εμείς δεν θα υποχωρήσουμε από τα δικαιώματα μας στην Ανατολική Μεσόγειο, επειδή κάποιοι μας απειλούν με κυρώσεις. Ανέφερε και άλλα ζητήματα. Δηλαδή, στα ελληνοτουρκικά δεν αναφέρει μόνο την Ανατολική Μεσόγειο, μίλησε για Αιγαίο, μίλησε για τη μειονότητα στη Θράκη. Και βεβαίως είναι μια κατάσταση πραγματικά αυτές οι μέρες θα έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από πολιτικής άποψης. Και πρέπει να κοιτάμε αυτή την άποψη όσο περισσότερο μπορούμε. Ναι. Ο τουρκικός τύπος, δεν ξέρω αν έχεις πάρει εφημερίδες, έχεις προλάβει. Για πες μας λιγάκι να ξέρουμε πώς αντιδράει η κοινή γνώμη, ναι, στην κοινή γνώμη. Η εφημερίδα Χουριέτ έχει τίτλο αναφερόμενη στις δηλώσεις του Τσαβούσογλου «Αθήνα μη σε παρασύρουν». Ο Τσαβούσογλου προειδοποίησε την Ελλάδα, βλέπετε και την εφημερίδα νομίζω. Ναι, το βλέπουμε, τα βλέπουμε αυτά, Μανώλη. Αυτή τη φορά δεν θα γίνει ατύχημα, αλλά θα κάνουμε ό,τι πρέπει. Η Αθήνα αυξάνει την ένταση, λέει η Χουριέτ. Η Αξάμ, ο Μάας προκάλεσε ναυάγιο. Ο Μάας πήγε στην Αθήνα ως διαμεσολαβητής, λέει η Αξάμ, και εξέφρασε την πλήρη στήριξη στην Ελλάδα. Στην Άγκυρα προκάλεσε αντίδραση ο Τσαβούσογλου, απάντησε, λέει η εφημερίδα Αξάμ. Ναι. Εδώ βλέπετε και την σχετική. Γενής ΑΦΑΚ έσυραν την Αθήνα στο μέτωπο. Οι χώρες που έφεραν την Ελλάδα αντιμέτωπη με την Τουρκία τώρα τις πουλάνε και όπλα. Τα βλέμματα στην Κρήτη, λέει η Γενής ΑΦΑΚ, η Ελλάδα κάνει ασκήσεις με άλλες χώρες, δεκάδες πλοία του τουρκικού στόλου σε επιφυλακή. Ναι. Και βεβαίως και οι Τούρκοι ελάτε όλοι σας. Η Ελλάδα αυξάνει την ένταση, ιτήθηκε σε Ανατολική Μεσόγειο και πήρε τώρα τις ΗΠΑ και άλλες χώρες και κάνει ασκήσεις σε Ανατολική Μεσόγειο και αυξάνει την ένταση. Αυτές, βλέπετε ότι η Ελλάδα είναι σε όλα τα πρωτοσέλιδα, η Ελλάδα είναι σε όλα τα δελτία ειδήσεων, με αυτούς τους τόνους, οι δηλώσεις του Τσαβούσογλου παίζουν παντού και επιμένω
από την αρχή της εβδομάδας, από την περασμένη εβδομάδα το έλεγα, δεν είναι έτσι εύκολα τα πράγματα, είναι δύσκολες ημέρες. Είναι δύσκολες, μπράβο, μπράβο, το λες από την αρχή. Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή και από τη δική μας πλευρά. Όλοι μας αυτό κάνουμε, προσπαθούμε να το κάνουμε. Ας μείνουμε στις πολιτικές δηλώσεις όσο περισσότερο μπορούμε. Είναι δύσκολες ημέρες.